Η ζωή και ο πολυδιάστατος καλλιτεχνικός κόσμος του Γιάννη Φέρτη αποτελούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και τον πολιτισμό. Από τα πρώτα του βήματα στη θεατρική σκηνή έως τις λαμπρές του επιτυχίες και τις πολυάριθμες ερμηνείες του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ο Γιάννης Φέρτης αφήνει έναν εξίτηλο σημάδι στον κόσμο της ελληνικής τέχνης. Ας εμαθύνουμε λοιπόν στη ζωή και το έργο ενός αγαπημένου και ανεξίτηλου ονόματος της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Καμιά φορά θυμάμαι πράγματα που έχω κάνει στο παρελθόν και μπορεί, ξέρω και εγώ, να ξυρίζομαι. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και κάνω. Να! Δεν λέω βαριά λέξη, λέω το ηλίθεια. Να ηλίθεια. Ο Γιάννης Φέρτης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1938, σε μια εποχή που η τέχνη και ο πολιτισμός αναζητούσαν νέες φωνές. Από νεαρή ηλικία, αισθάνθηκε την έλξη προς το θέατρο και την τέχνη, και αυτή η αγάπη τον οδήγησε στη σχολή θεάτρου τέχνης Κάρολου Κουν, όπου αποφύτησε το 1958, έτοιμος να γράψει το δικό του κεφάλαιο στην ελληνική θεατρική σκηνή. Το ντεμπούτο του στο θέατρο το 1959 στο έργο Ηλικία της Νύχτας σηματοδότησε την έναρξη μιας λαμπρής καριέρας. Ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες παραστάσεις, καθώς ο Φέρτης προσέφερε το ταλέντο και την αφοσίωσή του σε κάθε ρόλο. Με το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο, το οποίο συνείδησε, διαμόρφωσε ένα χώρο που ανέδειξε την πειραματική προσέγγιση της τέχνης. Ο Στίας Άρχης στη δεκαετία του 1960 και μαζί με την Ξένια Καλογεροπούλου παρουσίασε πολλά σημαντικά έργα που ανέδειξαν το ταλέντο και τη δυναμική τους παρουσίαση στη σκηνή. Από τον Άντο Τσέχοφ μέχρι τον Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο Φέρτης ανέδειξε την ποικιλία και το βάθος του ερμηνευτικού του φάσματος. Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ο Φέρτης συνέχισε να εντυπωσιάζει το κοινό με τις ερμηνείες του σε έργα όπως το Γλυκόπουλι της Νιώτης και το Μπεντ, συνεργαζόμενος με κορυφαίους συνοντυπώρους του χώρου. Με το πέρασμα των ετών, ο Φέρτης δεν παρέμεινε μόνο στο προσκήνιο του θεάτρου, αλλά επίσης εξερεύνησε νέους τομείς της τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με πάνω από 30 ταινίες και περισσότερες από 15 σειρές, είχε αφήσει το στίγμα του σε κάθε μέσο. Γιατί τόσο λίγο σινεμά? 25 ταινίες θα μου πείτε. Αλλά σε σχέση με τις τόσες παραστάσεις και το πόσο σας έχουν στο μυαλό σας, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, εάν όλα ήταν θέμα συγκυρίας, δηλαδή. Αν... Καλά, εντάξει, δεν μπορούσα πάντα να παίξω. Έχω κάνει και ταινίες άθλιες. Ήτανε κάποιες ταινίες που ήξερα τι είναι οι ταινίες αυτές. Δεν τις είχα διαβάσει. Και προκειμένου να πάρω και κάποια χρήματα που θα χρειαζόμασταν. Στο θέατρο. Είπα ναι, ναι στη δεύτερη, ναι στη τρίτη, χωρίς να τις έχω διαβάσει. Γιατί αν τις διάβαζα δεν θα το έκανα. Είχα περισσότερη αγάπη για το θέατρο. Ας μην πω και αγάπη, εντάξει, με ενδιαφέρει πιο πολύ το θέατρο. Πιο πολύ. Όχι ότι δεν ήθελα να κάνω ταινίες, έχω κάνει εξάλλου και ταινίες. Και κάποιες που δεν παίζονται, ευτυχώς, δεν ήταν και καλές. Παράλληλα, είχε δανείσει την ιδιαίτερα εκφραστική φωνή του σε πολλές διαφημίσεις, για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σε μια δύσκολη για αυτόν οικονομικά περίοδο της ζωής του. Γερά μαλλιά, ολοηγία με τον πλούσιο αφρό του γκλέμ. Κροστάγαμε με την Ξένια αρκετά λεφτά από το θέατρο και αποφάσισα να κάνω διαφημίσεις. Έτσι έγινε. Και κάποια στιγμή βοηθήθηκα από τις διαφημίσεις και από τα σύριαλ. Δεν χρωστάω τίποτα εδώ και χρόνια. Εντάξει, μια χαρά. Μια φορά με παίρνουν για να πάω να κάνω ένα διαφημιστικό για τη Θεσσαλονίκη. Ξέχασα να ρωτήσω τι είναι, τι θα διαφημίσω. Πάω εκεί, παίρνω το χαρτί. Τι ήταν η διαφήμιση? Εκενώσεις βόθρων. Λέω μισό λεπτό και λέω στον εαυτό. Είσαι βλάκας. Ήρθαν άνθρωποι. Κανονίσαι. Θα το κάνεις. Το έκανα. Πέρα από την επαγγελματική του ζωή, ο Φέρτης βρήκε την αγάπη σε τρεις σημαντικές γυναίκες της ζωής του, αντανακλώντας την πολυδιάστατη φύση του με πρώτη σύζυγό του, την Ξένια Καλογεροπούλου, από το 1963 μέχρι το 1972, δεύτερη τη Μιμή Ντενίση από το 1981 στο 1988, ενώ από το 2001 ήταν ηφευμένος με την ηθοποιό Μαρίνα Ψάλτη. Τις γυναίκες που έχω παντρευτεί, τρεις γάμους που έχω κάνει και τις τρεις τις γνώρισα στο θέατρο. Ή στο θέατρο ή στην τηλεόραση με σύριαλ. Παίζει ένα ρόλο αυτό. Όταν είσαι με κάποιον που κάνει την ίδια δουλειά με σένα και που το συζητάτε και που αυτό και όλα αυτά, είναι διαφορετικά. Μπορεί και να σε βοηθήσει κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα. Με την κυρία Καλογεροπούλου γνωριστήκαμε σε ταινία. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ μας. Μας είχαν πάρει είδηση όλοι. Ήταν βράδυ, αργά πολύ βράδυ στη θάλασσα κοντά σε κάτι βράχια. Είχαμε μια σκηνή και μετά πήγαμε για φαγητό όλοι μας. Ήμουν εγώ με την Ξένια σε τραπεζάκι και τρώγαμε και όλοι οι άλλοι μας πετάγανε πυρούνια. Και την κυρία Ντενίση πώς τη γνωρίσατε? Πώς τη γνώρισα? Συμβολιογράφος. Εκεί είναι. Εκεί γνωριστήκαμε. Γοητευτικό πλάσμα και η κυρία Ντενίση. Όλες εγώ. Εγώ δεν θα μιλήσω ποτέ για καμία άσχημα. Μια χαρά γυναίκα. Έχετε επίσης εξαιρετική σχέση σήμερα? Όχι τόσο πολύ. Τώρα που μεγάλωσα και είμαι αρκετά χρόνια με τη Μαρίνα την Ψάλτη και πριν παντρευτούμε και αφού παντρευτήκαμε, καμιά φορά μπορούμε να μπούμε και λίγο πιο βαθιά. Και την αγαπάω τη Μαρίνα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είναι καλή, που συνήθως είναι καλή. Έχετε καταλάβει τι θέλουν οι γυναίκες? Γιατί έχουν καταλάβει οι γυναίκες τι θέλω εγώ? Δυστυχώς όμως, στις 14 Απριλίου του 2024 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Φέρτης, αφήνοντας σημαντικά φτωχότερο το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Η είδηση του θανάτου του έφερε βαριά θλίψη σε συγγενείς, φίλους, θαυμαστές, αλλά και σε ολόκληρο το καλλιτεχνικό χώρο. Κάθε νέο εγχείρημα
Ο Γιάννης Φέρτης απέδειξε ότι η τέχνη είναι μια τελείωτη περιπέτεια, η οποία μεταμορφώνεται και ανανεώνεται μαζί του. Με τη φωνή του, το ταλέντο του και την αφοσίωσή του, ο Γιάννης Φέρτης έγραψε το δικό του μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης. Θα θέλατε να είχατε κάνει παιδιά? Θα ήθελα. Αποφυλακία δεν έκανα. Γιατί, να μην πω γιατί θα αναφερθώ σε γυναίκα. Όχι ότι δεν ήθελε. Ήθελε και δεν μπορούσε. Μετά από αυτό πέρασα κάποια χρόνια που δεν ήθελα πια και όταν παντρεύτηκα με την Μαρίνα που ήμουν πια μεγάλο. Ήμουνα 33 και συζητάγα με την Μαρίνα, της είπα δεν θέλω γιατί τώρα εγώ είμαι 63, μπορεί σε 2 χρόνια, 3 να πεθάνω κιόλας. Και μετά έχω περάσει αρκετά χρόνια και λέω βλακία έκανα.